και παρά τον καταιγιστικό ρυθμό των πολιτικών εξελίξεων, είναι πάντα των Ελλήνων οι κοινότητες που φτιάχνουν άλλο γαλαξία και έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλάμε με έναν καβαλιώτη των Βρυξελών, τον Φίλιππο Κοτσαρίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας των Βρυξελών. Χαίρετε κύριε Κοτσαρίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Σπιτσέρη, χαρά μου που είμαι κοντά σας. Όλα καλά από Βρυξέλλες, χαιρετισμούς πολλούς. Κύριε Κοτσαρίδη, ισχύει έτσι το μέγα άσμα του νιόνιου, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία, έτσι? Είναι γεγονός ότι εδώ υπάρχουν πολλές δράσεις. Λόγω του ότι είμαστε μετανάστες, ας το πούμε έτσι, υπάρχει μια συσπήρωση. Και μπορώ να πω ότι χέρι-χέρι κάνουμε αρκετά πράγματα. Είμαστε αρκετά δραστήριοι στον πολιτισμό, στην παιδεία. Την αφορμή την πήραμε με τα μαθήματα των ελληνικών, εκεί στην ελληνική κοινότητα των Βρυξελών. Μάλιστα εκεί, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, ανακατασκευάστηκε και ένα κτίριο για να γίνονται αυτά τα μαθήματα. Πείτε μας λίγο, πότε ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία? Αλήθεια, γινόταν προηγουμένως, σταμάτησαν και τώρα συνεχίζεται? Τι ακριβώς συμβαίνει? Θα τα πάρουμε ένα-ένα να σας πω. Πρώτα απ' όλα είναι χαρά μας και θεωρούμε προνόμιο και επιτυχία που η ελληνική κοινότητα ξαναδιοργάνωσε μετά από πολλά χρόνια μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικους. Είχαν διακοπή δηλαδή. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν στο κτίριο της ελληνικής κοινότητας. Έχουμε ένα μεγάλο κτίριο στο οποίο έχουμε μια αίθουσα για μαθήματα. Έχουμε μια μεγάλη αίθουσα όπου αυτή τη στιγμή που σας μιλάω μια θεωτρική ομάδα των Βρυξελών κάνει πρόβες γιατί θα παρουσιάσει μια κωμωδία του Αριστοφάνη, το Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Και είναι λοιπόν χαρά που μπορούμε να φιλοξενούμε στο σπίτι της ελληνικής κοινότητας πολλές δράσεις και τα μαθήματα. Έχουμε λοιπόν μαθήματα για προχωρημένους τη Δευτέρα και μαθήματα για τους αρχάριους την Πέμπτη βράδυ, όπως είχαμε μαθήματα εδώ σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Συνολικά είμαστε ήδη 25 και ελπιστούμε μέχρι την επόμενη Δευτέρα να ολοκληρώσουμε πραγματικά με τους δύο καθηγητές που έχουμε αποσπασμένους από το Υπουργείο Παιδεία και να έχουμε περίπου 40 ενήλικους οι οποίοι θα ωφελούνται από τα ελληνικά μαθήματα, την ελληνική γλώσσα και μέσα από τη γλώσσα την ιστορία μας, τον πολιτισμό, την παράδοση και όλο αυτό το πλούτο που διαθέτει. Υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον, έτσι? Πάρα πολύ ενδιαφέρον, να ξέρετε. Αφού σε κάποιο σημείο για τους αρχάριους σταματήσαμε τις εγγραφές, γιατί τα είχαμε διπλασιάσει, δεν μπορούσαμε. Θέλαμε να, τα μαθήματα να παραμείνουν ποιοτικά, ο καθηγητής να έχει μια προσέγγιση και να είναι κοντά στους μαθητές, έστω και ενήλικοι, για να μπορούν να έχουν καλή επικοινωνία και καλούς διαλόγους. Και όχι, η ζήτηση είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Ξέρετε, η κοινότητα εδώ στις Βρυξέλλες αριθμεί 50.000 Έλληνες, το λιγότερο, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχα μια συζήτηση με τον Γενικό Πρόξενο και μου είπε ίσως και ένα μεγαλύτερο νούμερο, αλλά τέλος πάντων και 50.000 δεν είναι λίγο. Από ό,τι γνωρίζω η Καβάλα είναι 65.000, αν δεν κάνω λάθος, στα χαρτιά. Πολύ μεγάλο το νούμερο. Αλήθεια, ο ελληνισμός εκεί στις Βρυξέλλες έχει... Από πότε ανοιχνεύεται εκεί ο ελληνισμός? Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε και θα γιορτάσουμε, και πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε, θα γιορτάσουμε το 80 χρόνια της ελληνικής κοινότητας. 80 χρόνια. Μέσα στο 24, ναι. Έχουμε το πρώτο γραπτό της Γενικής Συνέλευσης, το έχουμε, το κάναμε και κάδρο, κορνίζα, από το 1944. Και βάσει τα αρχεία που έχουμε από το Δήμο Βρυξελών, επίσης μάθαμε ότι ο πρώτος Έλληνας που γράφτηκε κανονικά στο Δηματολόγιο των Βρυξελών ήταν το 1924. Λοιπόν, με αφορμή αυτές τις δύο ημερομηνίες, τα 80 χρόνια της κοινότητας και τα 100 χρόνια του πρώτου Έλληνα μετανάστη που γράφτηκε στις λίστες του Δήμου Βρυξελών, να διοργανώσουμε δύο πράγματα. Ένα φεστιβάλ γεύσεων, πολιτισμού, τουρισμού, όπου θα βάλουμε μπροστά την Ελλάδα με όλα τα προσόντα της, με όλα τα χαρίσματά της. Και επίσης, στις 24 Φεβρουαρίου θα ντύσουμε το αγοράκι που κατουράει, που είναι το σύμβολο των Βρυξελών, εκείνο το περίφημο Mannequin Peace. Θα γίνει μια δεξίωση μέσα στο Δήμο των Βρυξελών με τον Δήμαρχο, τον Υπουργό Πολιτισμού, τους ανθρώπους της δικής μας αρχής, τον πρέσβη μας,
όπου θα αντίσουμε αυτό το μικρό αγοράκι, το συμβολικό που κατουράει, που είναι το σύμβολο των Βρυξελών, θα το ντύσουμε ευζώνο, θα γίνει μια γιορτή, θα έχουμε συλλόγους μας με στολές που θα χορέψουν και θα γεμίσει όλη η χρυσή πλατεία εκεί στο κέντρο των Βρυξελών με Ελλάδα, με την παρουσία μας, με τη σχέση που διατηρούμε τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες εδώ στο Βέλγιο με τους Βέλγους ανθρώπους εδώ που μας έχουν φιλοξενήσει, μας έχουν υιοθετήσει και μας αγαπάνε, διότι γενικότερα οι Έλληνες την χάνουν πολύ εκτίμηση. Τον θεωρούν αγαπητό λαό, ένας λαός που προσφέρει, που είναι δραστήριος, που έχει προσαρμοστεί. Οι περισσότεροι Έλληνες εδώ μιλάνε όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά τουλάχιστον τα γαλλικά, αν όχι και τα φλαμαντικά. Δηλαδή, δεν έχει δηλητηριαστεί στο ελάχιστο αυτή η σχέση με δεδομένη τη ξενοφοβία και το ρατσισμό που τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, κύριε Κουτσαρίδη? Κοιτάξτε, αυτό το φαινόμενο όντως αγγίζει όλη την Ευρώπη. Αλλά εμείς σαν ελληνική παροικία, με αυτό που προσφέρουμε, με την δική μας... Δεν αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους πρόβλημα. Δεν μας αφορά το θέμα. Δεν έχουμε γίνει ποτέ το επίκεντρο κάποιας τέτοιας διάκρισης ή προσοχής με αρνητικό φόντο. Κάθε άλλο θα έλεγα, το αντίθετο. Όταν ανέφερα στον Δήμαρχο ότι θέλουμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ τριήμερο τον Ιούνιο, όπου θα έχουμε τις γεύσεις, το τουρισμό, αλλά και τον πολιτισμό της Ελλάδος, όπου μάλιστα θα ήθελα να αφιερώσω και ένα χώρο εκεί για την δικιά μας περιφέρεια, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ώστε να συμμετέχει και να τονίσει και όλα τα προτερήματα που προσφέρει και η δικιά μας περιφέρεια, είτε αυτές είναι γεύσεις, κρασί, θάλασσα, το νησί που έχουμε απέναντι. Και επίσης, για να μην το κάνουμε μονοπόλιο βεβαίως, σκέφτηκα να δώσω και επίσης ένα σπιτάκι όπου θα η δεύτερη περιφέρεια, η οποία και αυτή συναντά οικονομικά προβλήματα, να το πω αλλιώς, σε δύο πιο φτωχές περιφέρειες Ελλάδος, η Ήπειρο και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, να έχουν τα πρωτεία στις Βρυξέλλες ένα τριήμερο να μιλήσουν για ό,τι επιθυμούν, να αναδείξουν ό,τι επιθυμούν, να είναι εδώ βιτρίνα στις Βρυξέλλες και να παρουσιάσουν όλα, είτε προϊόντα, είτε βιβλία, είτε καλλιτέχνες, είτε μουσική, είτε διαδρομές. Το αφήνω στους ειδικούς που εκπροσωπούν αυτές τις περιφέρειες. Κύριε Κωνσταρίδη, από τη θέση σας εκεί, φαντάζομαι θα είναι χαρά σας να βοηθήσετε, να σταθείτε αργός σε οτιδήποτε χρειαστεί γενικότερα από την Ελλάδα, πολύ περισσότερο από την Καβάλα και από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλήθεια, έχετε τέτοιες αφορμές? Υπάρχουν εκπρόσωποι εδώ της περιοχής που ζητούν τη βοήθειά σας για διάφορα ζητήματα? Βεβαίως, μα δεν χρειάζεται να τη ζητήσουν, δηλαδή δεν ζητάνε βοήθεια. Όταν οι χωρικοί περιφερειάρχες της περιοχής μας λένε, κοιτάξτε κύριε Κοτσαρίδη, στο Συμβούλιο αυτές τις μέρες θα είναι τα open days, όπου όλες οι περιφέρειες θα κατέβουν για να δούνε τι προγράμματα τρέχουν, πώς μπορούμε να ωφεληθούμε, ποια είναι τα επόμενα πακέτα, τα οποία ανάπτυξης και βοήθειας, με το που το λένε, οργανωνόμαστε εμείς εδώ στις Βρυξέλλες. Είστε και λογιστής, είναι εύκολα αυτά, έτσι, έχετε... Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα επαγγελματός. Είναι θέμα ότι είμαι 49 χρόνια εδώ στο Βέλγιο, πολύ πολύ μικρός έφτασα, 2 ετών, ότι γνωρίζουμε όλη την κοινότητά μας, ότι φέρνω κοντά τους ανθρώπους της περιοχής μας για να συναντήσουν τους εκπροσώπους της περιφέρειας μας και να μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή, να τους ακούσουμε, να τους φέρουμε και εμείς με τη σειρά μας με επαφή με άλλους ανθρώπους εδώ του επιχειρηματικού κόσμου, του πολιτικού κόσμου, του Ευρωκοινοβούλιο, οτιδήποτε χρειαστούν, να τους δώσουμε ένα χώρο, να γίνει μια συνάντηση, να ακούσουμε τα προγράμματα ανάπτυξης και τους στόχους που έχουν τεθεί για την περιφέρεια μας, για την πόλη μας. Όλα αυτά είναι πράγματα που μας χαροποιούν. Απλά λίγο φτιάξτε λίγο την κάμερα, κύριε Κοτσαρίδη. Ναι, ναι. Εκεί είναι καλύτερα και ή δυνατόν να είναι σταθερά αυτή τη φορά, να μην έχουμε άλλες ανατροπές. Εκεί, καλά είναι. Κύριε Κοτσαρίδη, ωραία. Μαθήματα ελληνικών. Μαθήματα ελληνικών χωρών. Σωστά? Βεβαίως. Εκεί υπάρχει ενδιαφέρον? Είναι γεμάτα. Σύλλογος Κρητών, Σύλλογος Ποντίων,
σύλλογος Πελοποννήσιων, σύλλογος Θρακιωτών, γεμάτα. Και το, να σας πω, πριν από μια εβδομάδα είχαμε μια γιορτή, μια ποντιακή γιορτή που την οργάνωσε ο σύλλογος. Ήτανε χαρά μας να δούμε ότι στα 450 άτομα περίπου που ήταν παρόντες, να έχουμε νέους από 15 ετών έως 25, που χορεύαν καλύτερα από εμάς, που γνωρίζαν όλους τους χορούς μας και δώσαν το παρόν. Δηλαδή το 50% των ανθρώπων που ήταν εκεί ήταν οι νέοι μας. Άρα χαιρόμαστε που κρατάμε τους νέους μας κοντά. Μέσω της παράδοσης, μέσω των χορών, μέσω της γλώσσας, μέσω του τραγουδιού. Όλα αυτά τα στοιχεία που μας κάνουν να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε Έλληνες, ότι έχουμε κληρονομήσει μια όμορφη πολιτιστική παράδοση την οποία δεν θέλουμε να χάσουμε και την μεταδίδουμε όσο καλύτερα μπορούμε, παρά το γεγονός ότι μερικές φορές, και γι' αυτό επανέρχομαι και στο θέμα της γλώσσας, είναι πρόκληση να μην χάσουμε τα ελληνικά μας, ειδικά για τους πιο νέους μας. Διότι πλέον και οι γονείς που είναι 40 ετών ή 50 ετών μεταξύ τους έχουν την τάση να μιλάνε γαλλικά, ενώ είναι και οι δύο Έλληνες. Και τα παιδιά. Και είναι λογικό, να, έτσι. Από συνήθεια να υιοθετούν την τοπική γλώσσα και σιγά σιγά να περιορίζεται το καθημερινό λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται. Αλλά το παλεύουμε. Δεν τοούμαστε, δεν το έχουμε ρίξει κάτω. Στο δεύτερο τμήμα ελληνικής γλώσσας που έχουμε για τους ενήλικους, εγώ έχω καλέσει και Έλληνες, οι οποίοι είναι μεγάλη ηλικία ή μεσήλικες, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο ή τον γραπτό τους λόγο, να συμμετέχουν σε αυτά τα μαθήματα, διότι μπορεί αύριο μεθαύριο, και αυτό συμβαίνει όλο ένα και περισσότερο, να επιστρέψουμε στη χώρα μας, ή όταν είμαστε στη χώρα μας, να μπορούμε να επικοινωνούμε πιο άνετα με τους συνανθρώπους, με τους συμπατριώτες μας, και έχει νόημα να έρθουν, έστω και σε μεγάλη ηλικία, να φρεσκάρουν τα ελληνικά τους, να εμπλουτίνουν το λεξιλόγιο τους, να μάθουν λίγο την ορθογραφία, να τη γράφουν καλύτερα. Όλα αυτά μόνο, όχι μόνο φέρνουν. Τους εμπλουτίζει από άποψη λογοτεχνική, από άποψη γλώσσας, αλλά και τους φέρνει πιο κοντά από τη χώρα. Κατανοούμε μαζί μέσα από τη γλώσσα πιο καλά ένα δελτίο ειδήσεως. Ακούμε πιο καλά ένα debate. Παρακολουθούμε καλύτερα ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό να μην χαθούμε. Αυτός είναι ο σκοπός. Μάλιστα. Κύριε Πιτσαρίδη, είναι γνωστό ότι υπάρχουν εκεί η σειρά των ελληνικών μαγαζιών, τα ελληνικά στην Ακβάρ εκεί, τα οποία έχουν και πελατεία από τους Βέλγους. Γενικώς οι Βέλγοι τις ελληνικές γεύσεις τις ζητάνε, είναι εξοικειωμένοι. Πάρα πολύ. Να ξέρετε, επειδή εδώ είναι ένα κράτος βροχερό και δεν μπορούν να γίνουν πολλές δραστηριότητες υπαίθριες, η βόλτα, η γιορτή του μιας βελγικής οικογένειας είναι το Σάββατο να πάει στο ελληνικό εστιατόριο, όπου θα ακούσει μουσικούλα, θα φάει τις νόστιμες γεύσεις με το ελαιόλαδό μας, το ψαράκι, τα κρέατα, το μουσακά, όλα αυτά τα γνωστά που αγαπάνε. Θα περάσουν μια ωραία βραδιά. Μπορεί και μέσα στο εστιατόριο να υπάρξουν δύο όργανα, να χορέψουν κάποιοι άνθρωποι, θα το γλεντήσουν. Είναι η γιορτή τους, είναι η έξοδό τους. Το ελληνικό εστιατόριο, αυτό το σνακ ή η ταβερνούλα που λέμε, είναι πολύ περιζήτητη, την αγαπάνε, χαίρονται. Και έτσι κρατάνε και αυτοί τις αναμνήσεις όταν έχουν επιστρέψει από Ελλάδα από τις διακοπές τους. Θέλουν να ξαναβρούνε αυτές τις καλές στιγμές που ζήσανε στην Ελλάδα και τις γεύσεις που εκεί συναντήσανε, και έστω σε μικρογράφηση και σε αναπαράσταση μέσα από αυτή την ταβέρνα ξαναβρίσκουν αυτή την ατμόσφαιρα. Βεβαίως το εκτιμούν και όλα τα ελληνικά εστιατόρια γενικότερα, κατά 90% και πάνω, λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Γιατί μας προτιμούνε. Έχουμε αυτό το προτέρημα. Κύριε Τσαρίδη, δεσμεύεστε, αν αξιωθούμε, να έρθουμε εκεί προς Βρυξέλλες μεριά να παίξετε τον ρόλο του ξεναγού? Φαντάζομαι θα το κάνετε πρόθυμα, εφόσον οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σας το επιτρέπουν. Εννοείται. Μάλιστα. Να σας πω κάτι, ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Όταν γίνανε οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές, όπου και εμείς στην Καβάλα το καλοκαίρι, αν θυμάστε, είχε θολώσει και δεν βλέπαμε τη Θάσο, και ο ήλιος είχε θολώσει και έπεφτε και μια βροχή από στάχτες για 2-3 μέρες, πόσο μας στεναχώρησε, μας άγγιξε, πόσο χειρότερο, πόσο ακόμα θα ήταν να φανταστούμε αν ήταν πιο κοντά από την αιστεία της φωτιάς. Λοιπόν, υπήρξαν οι φωτιές, μετά υπήρξαν οι πλημμύρες
Εμείς σαν ελληνική κοινότητα Βρυξελών ευαισθητικοποιηθήκαμε από αυτά τα γεγονότα. Με το που γυρίσαμε, ζητήσαμε από το κοινό αν θέλουν να δώσουν μια προσφορά, να κάνουν μια δωρεά. Ανεβάσαμε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Μέσα σε λίγες μέρες μαζευτήκαν 2.700 ευρώ, τα οποία θα διαθέσουμε στην περιοχή του Παλαμά. Θέλω να σας πω, είναι και αυτά έργα που μας κρατάνε σε σχέση με την Ελλάδα, ένα ρόλο που παίζουμε, συμβάλλουμε κι εμείς στην ελληνική ζωή και δεν είμαστε καθόλου αδιάφορα σε αυτά που συμβαίνουν. Ιδιαίτερα όταν αυτά που συμβαίνουν μας στεναχωρούν βαθύτατα. Και έτσι ήταν χαρά μας να μπορέσουμε να συμμετέχουμε, έστω και με αυτό το μικρό συμβολικό ποσό, στο να δώσουμε μια βοήθεια για λευκά είδη, στρώματα, πετσέτες, νερά και άλλα είδη που αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα σε εκείνη την περιοχή στην Καρδίτσα. Κύριε Κωνσταρίδη, ευχαριστούμε και για μας ήταν χαρά που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας με αφορμή αυτά τα μαθήματα ελληνικών και δεσμευόμαστε να κρατήσουμε ανοιχτό αυτό το δίλεπτο επικοινωνίες. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνετε και τα λέτε στο Σέντερ. Τα έχουμε πει επανειλημμένως. Να είστε καλά, κύριε Σπιτσέρη. Χαρά μου ήτανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Χαιρετισμούς σε όλη την Καβάλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν και από τον Φίλιππο Κωνσταρίδη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας των Βρυξελών, από Παγκαίου, από την περιοχή του Παγκαίου, ο κύριος Κωνσταρίδης. Ενεργητική η κοινότητα των Βρυξελών. Πολλά γίνονται για να κρατήσουν την ελληνικότητα, η οποία για όσους Έλληνες είναι εκτός συνόρων, αποκτά μια άλλη διάσταση, μια διαφορετική σημασία και αυτό είναι απολύτως λογικό. Σε αυτό το σημείο, να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε συντονισμένοι στο Σέντερ για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ.